Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Πρίτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Σπύρο Κίντζιο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε αυτό το περιστατικό με τους φοιτητές, οι οποίοι πήγανε στο Καρπενήσι να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο και δυστυχώς κατέληξαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς γνωρίζουμε κάποιοι από εκείνους έχουν πάρει ήδη εξιτήριο, παραμένουν 5 φοιτητές νοσηλευόμενοι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Πολύ σωστά τα λέτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας και ως Πανεπιστήμιο έχω διαδάξει ήδη ένορκη διοικητική εξέταση για να μάθουμε λεπτομέρειες πού εντοπίζεται αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έγινε στο ξενοδοχείο, έγινε στην ταβέρνα. Γιατί, όπως είπα, παραλαμβάνω, ένα θέμα δημόσιας υγείας, όπως συνέβη στους φοιτητές γεωπονικού, θα μπορούσε να συμβεί και σε οποιοδήποτε άλλο. Είμαστε στη συνεργασία με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, το οποίο οι συνάδελφοι που ήταν συνοδοί της εκδρομής αμέσως φώναξαν κλιμάκιο και έχουν γίνει δειγματοληψίες, έτσι ώστε να μπορεί να εγκλατηθεί και να αποδοθεί εκεί πέρα η πηγή της μόλυνσης. Ναι. Βεβαίως ως Πανεπιστήμιο δεν θα σταματήσουμε εφόσον το ξέρουμε. Θα προχωρήσουμε και σε ένδυκα μέσα κατά αυτών οι οποίοι ευθύνονται για αυτό το γεγονός. Αν μη τι άλλο, για να προστατέψουμε και οποιοδήποτε μελλοντικό πελάτη, άνθρωπο πάει εκεί πέρα να βρεθεί, μήπως και έχει το ίδιο πρόβλημα. Να πούμε είναι ότι ήδη μια φοιτητριά σας έχει προχωρήσει σε μήνυση καταγνώστων και περιμένουν να ασκηθούν και τα υπόλοιπα ενδικά μέσα από τους υπόλοιπους φοιτητές, οι οποίοι σκέφτονται και αυτό να προχωρήσουν καθένας. Αλλά το ζήτημα είναι, φεύγουμε, πηγαίνουμε σε μια εκδρομή, πηγαίνουμε σε ένα συνέδριο. Έτσι, δεν ξέρουμε πού θα φάμε, δεν γνωρίζουμε πού θα είναι τα παιδιά, γιατί για παιδιά πρόκειται. Πού θα βρεθούν, δεν το έχουμε δει λίγο νωρίτερα. Οι καθηγητές, οι συνοδοί που είπατε, δεν το έχουν δει. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Οι καθηγητές οφείλουν να το έχουν δει και ο κανονισμός των οποίων το πτυχιακό το περιλαμβάνει. Θα σας ρωτήσω όμως το εξής. Και σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που είχαμε κάνει με τα πλαστά πιστοποιητικά υγιεινής. Ναι. Το θυμάστε που είχε γίνει, έτσι. Ποιος μας εγγυάται εμάς ως Πανεπιστήμιο ότι τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν είναι πλαστά? Ότι οι έλεγχοι έχουν γίνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, με τη σοβαρότητα που μας διακρίνει, και έχω ήδη διατάξει την ένωτη διοικητική εξέταση, θα προχωρήσουμε σε βάθος διερεύνηση, παρότι δεν είναι δικό μας θέμα, είναι θέμα της περιφέρειας, είναι θέμα των Δήμων, των αρμόδιων υπηρεσιών κτηνιατρικής. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω. Λέει, το Πανεπιστήμιο τώρα παίρνει πάνω μια ευθύνη που δεν την αναλογεί, αλλά θα την κάνει, γιατί έχουν σοβαρότητα, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι τα παιδιά του, είναι τα παιδιά του Πανεπιστημίου. Έτσι. Ναι. Είναι τα παιδιά του Πανεπιστημίου και επειδή εμείς έχουμε αντίληψη πάνω από δημόσιο αγαθό, ως δημόσιο πανεπιστήμιο, θα κοιτάξουμε και σε αυτό το θέμα να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Ελπίζω να λάμψει αλήθεια και με τη βοήθεια των ανακρίσεων που θα γίνουν. Να ρωτήσουμε σε τι κατάσταση είναι τα παιδιά. Μένουν 5 παιδιά, 5 φοιτητές. Σε καλή κατάσταση, αλλά προληπτικά είπαμε να μείνουν για όσο χρόνο χρειαστεί. Ναι. Και από εκεί και πέρα εμείς θα φροντίσουμε με δικά μας μέσα να επιστρέψουν πίσω, γιατί προφανώς. Να μην ανησυχούν οι γονείς. Δεν θα αφήσουμε. Να μην ανησυχούν οι γονείς και είμαστε πάντα δίπλα τους. Όσα πήραν εξητήριο έχουν επιστρέψει. Όσοι πήραν εξητήριο έχουν επιστρέψει. Δεν έχουν επιστρέψει ακόμα, γιατί ακόμα και ο οδηγός που οδηγούσε το λεωφορείο είναι και αυτός ασθενής. Εμείς θα φροντίσουμε με άλλο λεωφορείο. Έτσι, είναι τρομερό πρόβλημα. Εμείς με δικά μας έξοδα του Πανεπιστημίου θα φροντίσουμε να επιστρέψουν. Όσοι επιστρέψουν τώρα που είναι εντάξει, θα επιστρέψουν τώρα. Και όταν θα πάρουν εξιτήριο και θα είμαστε σίγουροι για την υγεία των υπόλοιπων παιδιών, θα φροντίσουμε εμείς την ασφαλή. Πιστεύω ότι έχετε ενημερώσει το Υπουργείο, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Να έχετε κάνει γράμμα στο Υπουργείο να ενημερωθεί για κάτι πολύ σοβαρό. Πρόκειται για τα παιδιά μας, λέμε και πάλι. Και τα παιδιά και γενικότερα η δημόσια υγεία. Αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς και σε μια χώρα που θέλει να περηφανεύει την εστίαση είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, δεν θα το αφήσουμε να συνεχιστεί. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.